Η Θεσσαλία είναι ένας γεωγραφικός χώρος με εναλλαγές μεγάλης κλίμακας και εξαιρετικά αρχιτυπικά τοπία. Ο μεγάλος ποινιός του Θεσσαλικού τοπίου πηγάζει από τα βουνά της Ηπείρου και διατρέχει όλο το Θεσσαλικό κάμπο και καταλήγει με διάφορες ροές, ορεινές, παιδινές, μπορώ να πω μυθικές, με μυθικούς συνειρμούς, καταλήγει στο Αιγαίο. Η κατοίκηση του Θεσσαλικού κάμπου χάνεται στην προϊστορία επειδή είναι ένας έφορος κάμπος ο οποίος περιβάλλεται από τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας, τον Όλυμπο των Θεών, τον υπέροχο Κύσαρβο που καταλήγει στο Αιγαίο και στο Πύλιο και τη διαδρομή του Αργυροδίνη Ποινιού, όπως τον λένε στην παράδοση, ο οποίος καταλήγει στο Αιγαίο μέσω από τη Χαράδρα των Τεμπών, που είναι η χαράδρα που δημιουργήθηκε πριν από αμύθιτους χρόνους από ένα μεγάλο σεισμό που έγινε η Θεσσαλία, που ήταν θάλασσα, έγινε μια έφορη πεδιάδα. Μια κοιλάδα που πέρασε στα παραμύθια το παιδικό μας χρόνο και στη φαντασία μας πήρε μυθικές διαστάσεις, όπως και ήταν μυθολογικός ο χώρος, διότι στο χώρο αυτό πίστευαν ότι κατοικούσαν οι νύμφες του ποινιού, οι νύμφες του φωτός και της στήλβης, την λάμψη, μια χαοτική μορφή φωτός απάνω στα νερά. Στον Όλυμπο κατοικούσαν οι θεοί του Ολύμπου ως γνωστόν και οι νύμφες ήταν μια συνέχεια όλης αυτής της μυθικής βίωσης. Ο Ποινιός, αφού περάσει από την κοιλάδα των Τεμπών με τα φοβερά παγανιστικά τοπία των παιδικών μας χρόνων και των διηγήσεων των μυθολογικών, καταλήγει στο Δέλτα, το Δέλτα του Ποινιού, που είναι μια συνάντηση των ορεινών αυτών μεγάλων όγκων με το Αιγαίο πέλαγος. Η Λάρισα, κατά μεσής του Θεσσαλικού κάμπου, μια παιδινή οριζόντια πόλης, είχε τη χάρη να την διατρέχει ο Ποινιός ποταμός. Ο Ποινιός όμως προπολεμικά έκανε πολλές πλημμύρες και αναγκαστήκαν να απομακρύνουν την Κήτη. Ήρθε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος που γίναν μεγάλος σεισμός και οι βομβαρδισμοί και τα παιδικά μου χρόνια βρέθηκα να είμαι σε ένα τοπίο τελείως ουδέτερο, ανέλπιδο θα έλεγα, σε μια πόλη που θεωρείται από τις ασχημότερες της Ελλάδας. Είχε χάσει οποιαδήποτε σχέση με το φυσικό της τοπίο, με το ιστορικό της τοπίο. Ήταν πραγματικά ένα νεκρό σημείο θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε τη τύχη σαν παιδιά να ζούμε σε ένα ευρύτερο καταπληκτικό τοπίο της Ελλάδας που ήταν ο έφορος Θεσσαλικός κάμπος με τους ορεινούς όγκους που το περιβάλλανε και με το προβιομηχανικό ανθρωπογενές τοπίο, με τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη σπορά, το θερισμό, με τις αγροτικές δουλειές. Ένα γεγονός που είχε περάσει στα παραμύθια, είχε περάσει στις αφηγήσεις από τους γονείς μας, είχε περάσει έτσι σαν ένα τοπίο διαδραστικό, το οποίο έδινε μια χαρά βίωσης στο κάμπο και σαν παιδιά το αντιλαμβανόμασταν αυτό, το βλέπαμε, είχε δημιουργήσει μια ζήμωση στο μυαλό μας, μια δυνατή αίσθηση του μόχθου και σύγχρονα της χαράς της επιβίωσης. Μέσα στην ανοιχτή πεδιάδα, σε αυτό το ανοιχτό και περίκλειστο τοπίο το Θεσσαλικό, παρακολουθούσαμε εκστατικά τα φυσικά φαινόμενα, το ταξίδεμα μεγάλων όγκων από σύννεφα, τα πουλιά σε σχηματισμούς και τους κεραυνούς του Δία από το φοβερό Όλυμπο. Ιδιαίτερα μας συγκινούσαν τα τοπία ομίχλης. Η μεταβαλλόμενη περιορισμένη ορατότητα στα παραποτάμια χωριά του Ποινιού ήταν για μας ένα απρόοπτο παιχνίδι. Η χαμένη σχέση της πόλης με το ποταμό εμένα ήταν κάτι που με συγκλώνιζε από παιδί, γιατί ξαφνικά ήταν μια πόλη χωρίς ποτάμι. Ήταν μια μεγάλη στέρηση. Ήταν ένα γεγονός που με ενοχλούσε φαίνεται πάρα πολύ, διότι είχα μία λατρεία με τα νερά.
In the 1980s, the mayor, Aristidis Lambroulis, decided on the archaeological excavation of the residential hill located in the city center and discovered the magnificent ancient theater of the 3rd century BC, which was as big as the ancient theater of Epidavros. The emergence of the ancient theater in the city center led me to suggest the reconnection of the city of Larissa with its lost natural and historical landscape, and in particular with the flow of its great river Pineios. Προσπάθησα να αναπτύξω κώδικες νερών είτε ορεινούς είτε παιδινούς. Επίσης συνδυασμούς των πλατανιών με τα νερά, με τα πηγάδια, με τη χρήση του νερού στις τέρνες, στις ριστέλες όπου πλέναν τα ρούχα και γενικά τη διαχρονική παραποτάμια βίωση της πόλης. Όλο αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο προσπάθησα να ξαναφέρω στο κέντρο μιας ουδέτερης μεταπολεμικής πόλης, η οποία είχε χάσει οποιαδήποτε σχέση με το τοπίο, το φυσικό και το αρχαιολογικό. Οι κώδικοι στο νερό που μας περιέβαλαν ήταν για μας ένα πρωταρχικό στοιχείο σχέσης με τη φύση. The two main squares of the town, the central and the post office square, are included in a holistic design approach in order to reveal the temporal historical character of Larissa. To achieve these goals, she proposes the design of the sculpted river, marking the lost relation of the city with its river, Pineios, and emphasizing the different landscape types of Thessaly along its route. The sculpted river flows towards the ancient theater and enables the development of the mountainous and lowland flora of the region. Εκτός από τους ορεινούς κώδικες νερών, η γλυπτική σύνθεση συμβολίζει μια νεοκλασική πόλη που τη διατρέχει ο ποταμός της, αλλά βρίσκεται σε μια ασταθή ισορροπία αναφορά στις συχνούς σεισμούς της περιοχής. Οι διατάξεις των δαπέδων είναι με αυτόν τον τρόπο ώστε να έχει μια σχέση ροής προς όλες τις κατευθύνσεις της πόλης. Αναπτύσσονται ροές οπτικές, τραμπλόγι, σαν τις ροές των μικρών ριακιών μέσα στα ορεινά χωριά και καταλήγουμε στο δεύτερο τμήμα με μεγάλες ανακυκλώσεις που δίνουν την εντύπωση ότι ο ποταμός συνεχίζει προς το αρχαίο θέατρο, ώστε ακολουθώντας τα νερά του λιπτού ποταμού, οι περιπατητές να οδηγούνται στο αρχαίο θέατρο. Τα νερά καθώς έρχονται από το πρώτο τμήμα του γλυπτού ποταμού, εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα του γλυπτού ποταμού και εξαφανίζονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους σε βάθος περίπου 3 μέτρων, υποδηλώνοντας το αρχαιολογικό παλίμψιστο της διαχρονικής σύγχυσης της πόλης. Οι φυτεύσεις έχουν μία σχέση με τις διαδρομές του ποινιού μέσα από τα υπέροχα τοπία των τεμπών και από την άλλη μεριά, σε αυτό το δεύτερο τμήμα του γλυπτού ποταμού, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω τις σχέσεις βίωσης δίπλα στο ποτάμι, την προϊστορική σχέση των κατοίκων της Λάρισσας με το ποταμό, με τις χρήσεις του νερού, με τα πηγάδια, με τις ποτίστρες, με τις διατάξεις των χωραφιών εν σχέση με τη σπορά, με τις φυτεύσεις, με τις ροδιές των τρακτέρ. Ήταν ένας τόπος ανάκλησης των χρήσεων της γης και του νερού δίπλα στη πόλη. The aim of Nella Golanda's master plan is to increase people's awareness about the lost relationship of the city of Larissa with its historical and mythical Pineios River and to re-establish this connection. Also to prepare the city center
to accommodate the revealed ancient theater, which is located few meters away from the central squares. Η κεντρική πλατεία της Λάρισας, η συνέχεια της πλατείας ταχυδρομείου προς το αρχαίο θέατρο, συμβολίζει τα παιδινά τοπία της Θεσσαλίας και την παιδινή διαδρομή του ποταμού. Η ανάπτυξη των οριζοντίων νερών του γλυπτού ποταμού επιτρέπει εν σχέση με την πρόσπτωση του ηλιακού φωτός, την ανάπτυξη του λαμπυρισμού των νερών με αναφορά στην νύμφη του φωτός, τη Στύλβη. Το μεγάλο σχήμα της κεντρικής πλατείας της Λάρισας μου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξω τα θεσσαλικά πεδία και το γλυπτό ποταμό. Αυτό είναι το όνομα του τρίτου τμήματος του γλυπτού ποταμού που διασχίζει το κέντρο της πόλης. Στο γλυπτό ποταμό και γενικά στην κεντρική πλατεία μου δόθηκε ευκαιρία όλο αυτό το έντονο της πλατείας ταχυδρομείου που είναι η ορεινή ροή νερών να ηρεμήσει στην κεντρική πλατεία και ποια να είναι ο ποινιός σε οριζόντια πεδία. Στην εκτεταμένη επιφάνεια τοποθέτησα 1000 φώτα. Το βράδυ τα φώτα με την κίνηση του νερού δημιουργούν μία αίσθηση, ένα συνειρμό του νυχτερινού παιδινού τοπίου με οικισμό. The challenge is to enhance public awareness of the historical landscape of Larissa and to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious relationship between social needs, economic activity, culture, and the environment. It aims to alter the landscape character of big cities and to raise consciousness among the citizens of the local historical characteristics of their town. A further challenge is to educate people, especially children, that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its protection, management, and planning entail rights and responsibilities for everyone. Η μεγάλη έκταση της κεντρικής πλατείας, που είναι 13 στρέμματα, και χωριστά οι δρόμοι που την περιβάλλουν, ήταν μια ευκαιρία να κάνουν χειρισμούς τοπίου, όπως δηλαδή συγκλίνουν οι δρόμοι στο τοπίο του κάμπου, να γίνουν οι φυτεύσεις με μια φθήνουσα προοπτική, τα φωτιστικά να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην αναιρούν το μέγεθος των χειρισμών και γενικά ήταν μια σύγκληση προς το αρχαίο θέατρο, ώστε να διοχετεύεται κανείς παρακολουθώντας αυτό το τοπίο στο αρχαίο θέατρο. The European Landscape Convention singled out the town of Larissa in June 2013 as a good practice in implementation of landscape policies, making the European policies popular through challenge, learning, innovation, and cooperation. Total art operations for the re-establishment of the natural, historical, and cultural landscape of the city of Larissa. The ancient theater was highlighted by the holistic design of Nella Golanda's pedestrian improvements. The pavement design of the landscape sculptor presents the ground plan of ancient buildings existing on the underground of the city of Larissa, originating from the Neolithic area through the classical period and the Byzantine periods, creating the presence of different civilizations. A public participation process was embedded through the development of the project during the process of construction. Local craftsmen and art students from the Free Workshop of Fine and Applied Arts of Art Gallery of Larissa, Museum Katsigra, were involved during the construction of mosaic duplicates of the originals, which were found during the excavations of the center of Larissa.
Nella Golanda has emphasized the archaeological value of the city's underground by incorporating 24 replicas of floor mosaics from the archaeological museum into areas of seating. Information points are placed close to the seatings, providing necessary details about the address, where these are found, and the year of their excavation. The biggest success was that Larissa has become the most beloved city in Greece among its citizens, with a number of cultural thematic events along the Pineios River, and new groupings of the protection of the river's history and landscape were created. Now the city of Larissa is candidate for European Capital of Culture 2021.